Το Κίεβο έδωσε εντολή αποχώρησης των Ουκρανικών δυνάμεων από την πόλη Λισιτσάνσκ και να αναδιαταχθούν στις πόλεις Σεβέρσκ και Αρτέμοβσκ και να κατευθυνθούν προς Χάρκοβο εν συνεχεία, καθώς και αυτές είναι περικυκλωμένες από τους Ρώσους. Οι εναπομείνασες Ουκρανικές δυνάμεις που αποχωρούν από το Λισιτσάνσκ υποχωρούν υπό καταιγισμό βολών του ρωσικού πυροβολικού. Ο δρόμος για τις πόλεις Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ είναι ανοιχτός. Μετά την κατάληψή του, οι μάχοι του Ντομπάς τελειώνει και οι Ρώσοι θα πρέπει να αποφασίσουν πού θα πάνε πρώτα. Χάρκοβο ή Οδυσσός. Η αποχώρηση από το Φιδονήσι μάλλον δείχνει το πρώτο. Η Μόσχα θέλει να ενισχύσει τη διείσδυσή της στην κεντρική Ουκρανία γιατί την ευνοεί η παιδινή έκταση για χρήση του πανίσχυρου ρωσικού πυροβολικού και της δίνει το πλεονέκτημα του εύκολου ανεφοδιασμού από τη ρωσική ενδοχώρα. Στρατηγικά η σημασία της Οδυσσού είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά στη Μόσχα θεωρούν πως μπορούν να περιμένουν.